Θέλουμε, κύριε καθηγήτα Τασέβη, μας καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα. Να μας δώσετε προφανώς το κλίμα, όπως μας το έδωσε και η συνάδελφός μας η Έφη νωρίτερα, αλλά πολύ περισσότερο και την σημειολογία, αν υπάρχει, στα χτυπήματα αυτά από το βορρά μέχρι το τελευταίο σημείο που είδαμε. Δεν ξέρω διεκδίκηση συγκεκριμένη. Δεν εμφανίστηκε. Αλλά φαίνεται ότι θεωρούν οι δράστες ότι τιμωρούν τη Γαλλία για την ανάμειξή της στη Συρία. Ναι, ναι. Τώρα, τη κίνηση στους δρόμους προφανώς και εσείς δεν θα βλέπετε ιδιαίτερη. Όχι, έχει κλείσει, δεν υπάρχει τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν δύο πολιτισμοί πια που συγκρούονται. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Γιατί το να υπάρχουν μερικά άτομα οξυμένα, παρανοϊκά, έστω και αν είναι πολλά αυτά, αυτό λέγεται πολιτισμός εναντίον πολιτισμού, είναι υπερβολικό να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι ένας πολιτισμός μπορεί να φτάνει σε μια κρίση βαθιά, αυτό μπορεί να ισχύει. Αλλά ότι συγκρούονται δύο πολιτισμοί, αυτό είναι υπερβολικό. Με τη δήλωση, παράστασης του Μπαράκ Ομπάμα, κύριε Βεργόπουλε, διακρίνεται ότι αυτή θα είναι και η λύση, δηλαδή το να καταδιώξουμε τους δράστες, τους εγκληματίες, τους τρομοκράτες, ή πρέπει να κάνουμε και τα βήματα τα περαιτέρω να ηρεμήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πράγμα που δεν το πράττουμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τώρα εδώ στη Γαλλία. Επιτέλους κάποιοι αναγνωρίζουν ότι δεν αρκεί να εξοντώνονται οι τρομοκράτες, γιατί είναι πάρα πολλοί. Δεν μπορεί, δεν αρκεί να πηγαίνουν στη φυλακή τα μέτρα καταστολής. Αυτά βέβαια χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται να γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσης τους στην κοινωνία, γιατί ζουν στο περιθώριο και μισούν την κοινωνία. Είναι και κοινωνικό το πρόβλημα. Είναι άτομα τα οποία, μπορώ να σας πω, είναι, ξέρω, το πολύ να είναι 20 ετών παιδιά, τα οποία έχουν μεγαλώσει 20 χρόνια στο περιθώριο και δεν βρίσκουν δουλειά, ούτε σπουδές, ούτε τίποτα, και καταλήγουν να μισούν την κοινωνία. Να θυμηθούμε αυτό, τα προάστια του ξεσηκωμού πριν λίγα χρόνια, αλλά θέλει ο Σεραφείμ. Όπως... Ναι. Δεν λέγεται σύγκρουση πολιτισμών. Εντάξει, βέβαια. Λέγεται... Βέβαια, θέλει ο Σεραφείμ ο Κοτρότσος να σας ρωτήσει κάτι, κύριε καθηγητά. Ναι, ευχαρίστω. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Σεραφείμ. Ξέρετε πολύ καλά, αγαπητέ Κώστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ως ένα βαθμό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και με το Σαρλί Εμπντό και τώρα έχει να κάνει, η Γαλλία ως ένα βαθμό, νομίζω, είναι και θύμα της πολυπολιτισμικότητάς της. Δηλαδή είναι εύκολο να δράσει κανείς στα προάστια, ακόμα και στο κέντρο του Παρισιού, είναι μάλλον ευκολότερο από το να το κάνει στο κέντρο του Βερολίνου ή στο κέντρο του Μονάχου. Επίσης, από την άλλη, δυστυχώς η Γαλλία έχει παίξει και ένα ρόλο που δεν είναι και ευρύτερα γνωστός στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έχει, γαλλικές είναι οι δυνάμεις που προσπαθούν να κάνουν καθάριση των πυρήνων των τσιχαντιστών από την Νοτιοανατολική Ασία και την υποσαχάρια Αφρική μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Το ερώτημα που θέλω εγώ να σου κάνω είναι αν πιστεύεις ότι μετά και αυτό, μετά και αυτή την τραγωδία, φοβάσαι ότι θα δούμε την Μαρίν Λεπέν στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων. Κοίταξε, αυτό έχεις δίκιο σε όλα όσα είπες. Αυτό είναι ένας φόβος βάσιμος. Το μόνο που μπορώ να πω, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Το μόνο που μπορώ να πω ότι μπορεί να την μπλοκάρει και να την εμποδίσει να ανέβει παραπάνω είναι ότι για να ανέβει η Μαρίν Λεπέν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χρειάζεται 51% και δεν θα τα έχει ποτέ. Δηλαδή το γαλλικό εκλογικό σύστημα είναι έτσι
ώστε χρειάζεται πλειοψηφία απόλυτη. Δεν βγαίνει με σχετική πλειοψηφία, πρόεδρος. Κανένας, δηλαδή το σύστημα με το δεύτερο γύρο πρέπει να πάρει στο 51%. Δεν θα το πάρει ποτέ, έλεπε. Ναι, αλλά στις βουλευτικές εκλογές και στο θέμα της κυβέρνησης μετά στη συγκρότηση της Βουλής μπορεί να έχουμε συσχετισμούς που να δημιουργήσουν νέα δεδομένα. Να έχουμε δηλαδή πρόεδρο ακριβώς και πρωθυπουργό, και πρωθυπουργό από το εθνικό μέτωπο, ας πούμε. Συγκατοίκηση άλλου τύπου. Το αποκλείω αυτό. Το εξής απλό λόγο, για να μην υπερβάλλουμε. Η Μαρίν Λεπέν σήμερα έχει 25-30% των ψήφων. Mm-hmm. Και ξέρετε πόσους βουλευτές έχει? Δύο. Δύο επί 600. 600 βουλευτές είναι δύο μόνο του εθνικού μετώπου, λόγω του εκλογικού συστήματος. Λοιπόν, το πολύ πολύ να αυξήσει τον αριθμό των βουλευτών. Αλλά να κερδίσει την πλειοψηφία των βουλευτών αποκλείεται. Αλλά επίσης αποκλείεται να εκλεγεί η ίδια πρόεδρος. Αλλά είναι σημαντικό πλήγμα, το να πάρει 30-35% είναι σοβαρό πλήγμα. Μάλιστα. Κύριε Βεργόπουλε και καθηγητά, επειδή διαμένετε στο Παρίσι πάρα πολλά χρόνια, έχετε ξαναδεί την πόλη έτσι? Ναι. Όχι. Αυτό πραγματικά είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές. Και τόσα θύματα και το κλίμα που υπάρχει εδώ πέρα είναι καταθλιπτικό, τρομοκρατημένοι οι άνθρωποι. Ακυρώνονται όλες οι παρουσίες σε δημόσιους χώρους, ακόμα και να πας να ψωνίσεις δεν μπορείς στα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι και όταν είναι όπου είναι πολλοί φοβούνται μην γίνει κάτι. Διότι δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Ούτε στην αγορά δεν μπορείς να πας. Στη λαϊκή αγορά. Ούτε για τα στοιχειώδη. Ναι, όπου μαζεύονται πολλοί υπάρχει κίνδυνος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την συνομιλία που είχαμε.